News Zone. Με άποψη. Με την Βίκυ Μπαϊρακτάρη. Καλησπέρα στις συντονισμένες του GRD Discovery. Είμαι η Βίκυ Μπαϊρακτάρη και ακούω την εκπομπή με άποψη. Μαζί μας σήμερα η κυρία Αελίτα Παρασκευοπούλου, δημοσιογράφος. Καλησπέρα, Αελίτα μου. Καλησπέρα σε όλους. Στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε την κυρία Παυλίνα Κασάπη, η οποία είναι γεωπόνος. Καλησπέρα, κυρία Κασάπη. Καλησπέρα και από μένα. Θα θέλαμε λίγο να μας ενημερώσετε τι ακριβώς γίνεται. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε εκεί στη Χαλκιδική σχετικά με τις εκτάσεις στις οποίες διεκδικεί το δημόσιο, το ελληνικό δημόσιο, μέσω του Δασαρχείου? Η αλήθεια είναι ότι εδώ και αρκετά χρόνια δημιουργείται το πρόβλημα αυτό με τους δασικούς χάρτες. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει εδώ και δεκαετίες άλυτο στην ελληνική κοινωνία γενικότερα και όχι μόνο στη Χαλκιδική. Γιατί αντιμετωπίζονται προβλήματα και σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ένα φωτεινό παράδειγμα είναι η Κρήτη, και λέω την Κρήτη γιατί είναι το πιο πρόσφατο και είχαν και αρκετά έντονες αντιδράσεις. Mm-hmm. Σε εμάς εδώ ξεκίνησε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον έγινε πιο έντονο το θέμα. Το 2017 έχει χαθεί ένας μεγάλος όγκος χρημάτων, το οποίο έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις των παραγωγών, με μεταβιβάσεις, με προγράμματα τα οποία εντάχθηκαν οι παραγωγοί, δεσμεύτηκαν μέσα σε αυτά και χάθηκαν χρήματα και μετά έπρεπε να ανατρέξουν για να βρουν εκτάσεις, για να καλύψουν όλο αυτό τις δέσμευσης του προγράμματος. Υπήρχαν προγράμματα τα οποία δεν τους άφηναν να μπουν, ενώ η διαδικασία έτρεχε, ήταν ανοιχτή και παρόλα αυτά τους στερούσαν τη διαδικασία το να ενταχθούν. Έχουν γίνει λάθη επιλαθών. Για μένα το μεγαλύτερο λάθος είναι, και το λέω, το παίρνω και, σαν, και προσωπικά αυτό το πράγμα. Εμένα ο πατέρας μου είναι από ένα χωριό προσφυγικό της Χαλκιδικής. Mm-hmm. Σας πληροφορώ ότι όλα τα προσφυγικά χωριά της Χαλκιδικής, και όχι μόνο, φαντάζομαι και σε όλη την ελληνική επικράτεια, έχουν δοθεί διανομές, καλώς βέβαια, ορθά δόθηκαν, έχουν δοθεί διανομές, ο κάθε πολίτης ξέρει τι είναι δικό του. Mm-hmm. Στις περιοχές όπου μιλάμε για οικισμούς οι οποίοι είναι ντόπιοι και μιλάμε για οικισμούς οι οποίοι είναι προγενέστεροι του 1921 και του 1924 που ήρθε όλο το προσφυγικό από το κύμα της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης, mm-hmm. οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ποια είναι τα χωράφια τους από άποψη εγγράφων. Δηλαδή, όλοι ξέρουν τις εκτάσεις τους, κακά τα ψέματα τώρα, μεταξύ μας όλοι γνωρίζουν ποιος είναι πιανού, πιανού χωράφι είναι ποιο. Αλλά από την άποψη των εγγράφων, στερούνται οι άνθρωποι το να δείξουν ότι έχουν στα χέρια τους έναν τίτλο κυριότητας. Ναι. Είτε αυτό φαίνεται ότι το χαρακτηρίζει το δασαρχείο δασικό, mm-hmm. είτε φαίνεται ότι το δασαρχείο το καθαρίζει χωρίς να έχει κανένα δασικό χαρακτήρα. Ακόμα δηλαδή και τα χωράφια τα οποία δεν σχετίζονται με δασικό χαρακτήρα, στερούνται το τίτλο ιδιοκτησίας, η παραγωγή και οι ιδιοκτήτες εδώ. Δηλαδή μας λέτε ότι επειδή δεν έχουν τίτλο ιδιοκτησίας, αυτό επικαλούνται το δημόσιο, επειδή δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, πρέπει να επιστρέψουν στο δημόσιο. Στο δημόσιο, ναι. Ναι. Ουσιαστικά γίνεται διεκδίκηση δημοσίου τώρα με το κτηματολόγιο. Mm-hmm. Είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες το 2017, όπου μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, τουλάχιστον όσον αφορά τους αγρότες, δεχόταν πιέσεις ο κόσμος για να προσφύγει στα δασαρχεία ώστε να σώσει τις επιδοτήσεις και να μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα κτλ. Και να μην αντιμετωπίσει προβλήματα πληρωμών. Οθούσαν τον κόσμο στο να καταφύγουν στις αντιρρήσεις, εάν εφόσον είχαν κάποια έγγραφα στα χέρια τους, που όπως είπαμε και πριν, οι περισσότεροι ή σχεδόν το σύνολο δεν έχει κάποιο χαρτί που να αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Ή αλλιώς τους λέγανε να προσφύγουν στην πλευρά της εξαγοράς. Η εξαγορά τι σήμαινε? Σήμαινε ότι υπήρχε μία νομοθεσία όπου ο κάθε πολίτης θα πήγαινε στο δασαρχείο, θα έλεγε, άσχετα αν ήταν δικό του το χωράφι, mm-hmm. θα έλεγε ότι το εκχέρσωσε. Oh. Μπορεί να μην ήταν έτσι, mm-hmm. αλλά είναι και μία παγίδα, να το πω εγώ έτσι. Mm-hmm. Γιατί ουσιαστικά όταν βάζεις τον κόσμο να κάνει κάτι τέτοιο, τον δεσμεύεις mm-hmm. να πει, άσχετα αν δεν το εκχέρσωσε. Ότι δεν το καλλιέργησε. Το mm-hmm. ότι το εκχέρσωσε παράνομα. Mm-hmm. Μάλιστα. Και μόλις έγινε αυτό και είπε ο κόσμος, αρκεί να ξενιάσουμε γιατί παιδευόμαστε, ας πάμε και με ένα χ αντίτιμο, ας τα πάρουμε, να ξέρουμε ότι έχουμε ένα τίτλο στα χέρια μας, ένα χαρτί στα χέρια μας και να τελειώνουμε με όλο αυτό. Mm. Προσέφυγε η παιδί στο Συμβούλιο Επικρατείας mm. με κάποιες άλλες οργανώσεις mm-hmm. και με τη συνδρομή του ΓΕΟΤΕ, θα έλεγα.
και έκριναν τον νόμο αντισυνταγματικό. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα χωράφια αυτά και όλος ο κόσμος αυτός που πήγε και κατέφυγε σε αυτή τη διαδικασία, ουσιαστικά τον έβαλαν σε μια διαδικασία εξόδων τεράστια. Να σκεφτείτε ότι το Μεταγκίτσι, που στο συνεταιρισμό αυτόν είμαι εγώ, είναι ένα χωριό περίπου 1.000 κατοίκων. Ναι. Ούτε μεγάλο χωριό, ούτε και πολύ μικρό. Αυτοί οι 1.000 κάτοικοι, για να φτάσουν μέχρι το δασαρχείο, για την υποβολή φακέλου δηλαδή, μέχρι το δασαρχείο, αν πήγαιναν σε όλες αυτές τις ειδικότητες που χρειάζεται για να προσπήγουν οι άνθρωποι να καταθέσουν φάκελο, έπρεπε το σύνολο να δώσουν περίπου 3 εκατομμύρια και πάνω ευρώ. 3 εκατομμύρια ευρώ. Κατοίκων, ναι. Τα κοστολόγια που βγαίνανε για την κατάθεση των φακέλων, ναι, ήταν αυτά. Και αυτές οι καταθέσεις φακέλων, χάρη στην προσφυγή της παιδί και των υπόλοιπων οργανώσεων, εν πάση περιπτώσει, εξανάγκασαν τους ανθρώπους αυτούς να πάνε τα φάκελα και να πεταχτούν στον κάλαθο των αχρήστων. Και μαζί με αυτά τα φάκελα πηγαίνει και ο κόπος τους. Γιατί αυτά τα φάκελα για να κατατεθούν έχουν μια αρχή αξία, την οποία την πληρώθηκαν τοπογράφοι, μηχανικοί, δασολόγοι. Βέβαια. Αντί να ψάχναμε δηλαδή πρωτύτερα και να βρούμε κάτι και να πούμε ότι αυτός ο νόμος είναι αντισυνταγματικός, να μην βάλουμε τον κόσμο στη διαδικασία αυτή, τι κάναμε? Βγάλαμε ένα νόμο, βάλαμε τον κόσμο να τρέχει, τον απειλούσαμε κατά κάποιο τρόπο, σε εισαγωγικά το λέμε πάντα. Έμεσα, ναι. Ναι, τον απειλούσαμε κατά κάποιο τρόπο να πάει, γιατί αλλιώς θα χάσει επιδοτήσεις, θα πεταχτεί από το πρόγραμμα το ένα το άλλο, 1.000 πράγματα και προφάσεις, όπου γίνανε και όλα, δεν είναι και ψέματα. Γίνανε. Άσχετα αν κατέθεσαν ή δεν κατέθεσαν φάκελο, χάθηκαν πάρα πολλά χρήματα. Και κανένας δεν ήξερε το γιατί. Και μέχρι τώρα παραμένουν, και μέχρι τώρα παραμένουν χαμένα και δεν νομίζω ότι και θα τα πάρουν και ποτέ οι άνθρωποι, γιατί τα υπουργεία δηλώνουν αναρμόδια. Αυτή ήταν η ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Η στάση των κυβερνώντων ή των φορέων εκεί ποια είναι? Πώς αντιμετωπίζουν το όλο θέμα? Οι περισσότεροι δηλώνουν αναρμόδιοι. Ναι. Αναρμόδιοι όσον αφορά τις πληρωμές. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω σε ένα κράτος είναι, όπως είναι σε όλες τις επιχειρήσεις, όπως είναι παντού, όλα τα πράγματα έχουν μια συνέχεια. Νομίζω δεν απασχολεί κανέναν αν ήταν τότε το ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι τώρα η Νέα Δημοκρατία, αν αύριο μεθαύριο είναι κάποιος άλλος. Το κράτος, όπως και όλα τα πράγματα, έχουν μια συνέχεια. Δηλαδή υπάρχουν νόμοι, γίνονται κάποια πράγματα, παίρνονται κάποιες πρωτοβουλίες. Ο κόσμος ακολουθεί, τα συνεχίζει, πατάει πάνω σε αυτά και πράττει ανάλογα. Όταν εσύ βάζεις τον κόσμο αυτόν σε μια διαδικασία, τον δεσμεύεις να πάει να κάνει αυτό, το κάνει και αυτόματα εσύ τον κλειδώνεις εκεί. Και δεν τον αφήνεις, γιατί αυτή τη στιγμή η Χαλκιδική και φαντάζομαι και πολλές άλλες περιοχές που μπήκαν στην πρώτη φάση αυτού του πράγματος με τον νόμο που κρίθηκε αντισυνταγματικός. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι κάνανε χαρτιά, πετάχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων και δεν έχουν δικαίωμα αντίρρησης. Πράγμα που σημαίνει ότι όλες τις διαδικασίες που κάνανε πρωτύτερα είναι σαν να μην τις κάνανε, σαν να μην αντέδρασαν, να μην κάνανε απολύτως τίποτα. Και διεκδικεί φυσικά το δημόσιο. Τι διεκδικεί το δημόσιο? Εκτάσεις οι οποίες μπορεί να έχουν δέντρα τα οποία είναι 200-300 χρονών. Αυτά διεκδικεί το δημόσιο. Και μπορώ να πω ότι είναι και καλό όταν τυχερός κάποιος που είχε δέντρα. Γιατί αν είναι και σταροχώραφα ή κάποια άλλη καλλιέργεια που είναι μονοετής, τότε σίγουρα δεν θα μπορεί να βρεθεί άκρη. Γιατί το δέντρο το έχεις εκεί, το βλέπεις. Μπορείς να κάνεις μια δεντροχρονολόγηση και να ανακαλύψεις πόσο είναι το δέντρο, πόσο ετών είναι το δέντρο. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε τόσες χιλιάδες στρέμματα και να ψάχνουμε, να ψάξουμε τι. Να βρούμε τι. Αυτά όλα τα πράγματα που λέμε, αυτά που αφισβητούνται αυτή τη στιγμή, δεν είναι ούτε αμυγιδάση, ούτε τίποτα. Τα περισσότερα είναι ελοκαλλιέργειες. Δηλώνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και στα ε9 των παραγωγών. Και στις επιδοτήσεις των παραγωγών, στα ΟΣΔΕ τους. Στα ελοκομικά μητρώα, στα μπελουργικά μητρώα. Σε προγράμματα τα οποία επιδοτούνται και επικροτούνται και από την εκάστοτε κυβέρνηση και είναι και ευρωπαϊκά χρήματα, κονδύλια ευρωπαϊκά τα οποία δίνονται, αναγνωρίζονται. Υπάρχουν γεωτρήσεις οι οποίες βγαίνουν πριν μερικά χρόνια. Έβγαινε το κομμάτι των ανανεώσεων των αγροτικών γεωτρήσεων. Ναι. Επειδή φυσικά
την Κία που είχαν βγάλει τότε, ζητούσαν τίτλο κυριότητας. Ο τίτλος κυριότητας ίσχυε μόνο στα χωριά τα οποία έχουν τίτλους κυριότητας. Άρα μιλάμε για προσφυγικά χωριά ή κάποια χωριά ντόπια τα οποία έτυχε να είναι κοντά σε προσφυγικά χωριά και τέλος πάντων τους δώσανε διανομές. Για να μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα, όταν θέλει το κράτος μπορεί δηλαδή, έβγαλαν μια συμπληρωματική κοία η οποία έλεγε ότι μπορείς να κάνεις ανανέωση της διόκρισης προσκομίζοντας το ε9 του ιδιοκτήτη. Ναι. Τώρα ισχυρίζονται ακόμα και στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι το ε9 δεν αποτελεί ισχυρό τεκμήριο κυριότητας. Μάλιστα. Άρα λόγια να αγαπιόμαστε δηλαδή. Κόπηκε. Εγώ έχω την απορία αν το ε9 δεν αποτελεί ισχυρό τεκμήριο κυριότητας. Τι άλλο αποτελεί? Τους φόρους του έμφυα που βασίζονται στο ε9 κατά δήλωση ιδιοκτήτη, πώς τους λαμβάνουν χωρίς υψηλό, χωρίς να είναι βάσιμο? Σωστά. Εφόσον δεν μας ανήκουν, γιατί παίρνετε και τους φόρους μας, σωστά, τόσα χρόνια. Έτσι είναι, έτσι είναι. Όλα αυτά τα στρέμματα επιδοτούνται. Πώς είναι δυνατόν αν δεν ανήκουν κάπου? Και έχετε κάνει... Ακούγονται βέβαια και πάρα πολλές απόψεις, οι οποίες είναι και λίγο αστείες θα έλεγα. Με την έννοια ότι να δοθούν, λέει, κάποιες εκτάσεις και στο δημόσιο και τα λοιπά και ξέρω εγώ τι, και με κάποιο τρόπο να ενοικιάζονται και τα λοιπά. Δεν μπορεί να μιλάμε ότι θα ενοικιαστούν κάποιες εκτάσεις όταν ένας οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης που είναι εκεί έχει επενδύσει μέσα σε αυτό το χωράφι, έχει ξοδέψει χρήματα, έχει κάνει δίκτυα, έχει κάνει προγράμματα, έχει κάνει 1000. Και τι θα το πεις, δηλαδή, αν εγώ είμαι ρετός και δεν με ψηφίζει, μπορώ δηλαδή να τον βγάλω να πάσα ώρα και στιγμή έξω? Αστεία πράγματα. Οι επόμενες κινήσεις τώρα ποιες είναι? Κάνουμε κάποιες συλλογικές προσπάθειες. Έχουμε και μια πολύ καλή επικοινωνία με κόσμο από την Κρήτη, με άτομα από την Κρήτη. Νομίζω ότι λείπει και πολύ μεγάλο κομμάτι της υπόλοιπης Ελλάδας. Έχουμε τον πρόεδρο Αγροτικών Ακινήτων, Πανελλήνιας Ένωσης Αγροτικών Ακινήτων Ελλάδας, που επίσης το τρέχει το θέμα πολύ καλά και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το έχει ψάξει πάρα πολύ και έχει εντρυπήσει πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Και τον ευχαριστούμε για όσα κάνει. Και κατ' εξαίρεση ο Σύλλογος Γεωπόνων Μαγνησίας, με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο τον Γλάμπρου, έχει κάνει πάρα πολλές κινήσεις, και προς τιμήν του Περιφερειάρχης Υπήρου, που επίσης κυνηγάει το θέμα. Νομίζω είμαστε πλέον αρκετοί και θα μαζευτούν φαντάζομαι και άλλοι, γιατί όσο περπατάει το κτηματολόγιο ανακύπτουν τα ίδια θέματα και σε άλλες περιοχές. Προχθές μιλούσα με κάποια περιοχή της Πιερίας, όπου αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο στη Χαλκιδική. Είναι σε όλη την Ελλάδα. Είναι στην Κρήτη. Ναι. Απλά επειδή γίνεται τμηματικά. Δεν το ξέρουν. Δεν φαίνεται σε αυτή την έκταση. Μάλιστα. Δεν φαίνεται σε αυτή την έκταση. Και επειδή ακριβώς έχει πάει τμηματικά, δεν έτυχαν σε όλους το ίδιο. Δηλαδή, σε κάποιες περιοχές πήγαν απευθείας οι εντηρήσεις. Δεν είχε πάει το κομμάτι των εξαγορών. Νομίζω, κατά ταπεινή μου άποψη, αν και νομίζω ότι είναι και το πιο σωστό, στις περιοχές που δυστυχώς τους έτυχε να πάνε οι εξαγορές, εξαπατήθηκαν οι άνθρωποι μέχρι εκεί που δεν πάει. Για το κάλεσμα ήθελα να μας πείτε λίγο αυτό στην Χαλκιδική. Έχουμε μία εκδήλωση αύριο στις 8.30 ώρα, την Τετάρτη, στο Κλειστό Θέατρο Νέων Μουτανιών. Το κάλεσμα αυτό έχει δύο σκέλη, δύο θεματικά επίπεδα. Το πρώτο θεματικό επίπεδο έχει να κάνει μία απόφαση σχετικά με μία ίδρυση ενός ενιαίου οργάνου φορέα που θα αντιπροσωπεύει τον πρωτογενή τομέα της Χαλκιδικής. Κάποια στιγμή η Χαλκιδική πρέπει να εμφανιστεί με ένα πρόσωπο ότι έχει και αγρότες στην περιοχή. Και δεν είναι μόνο ο τουρισμός και η θάλασσα. Υπάρχουν πάρα πολλές καλλιέργειες, υπάρχουν κτηνοτρόφοι, υπάρχουν μελισσοκόμοι. Υπάρχουν σε πάρα πολλούς τομείς της παραγωγής κόσμος, και αυτός ο κόσμος πρέπει να αντιπροσωπευτεί. Και με αυτό δεύτερο στάδιο, ναι. Το δεύτερο στάδιο, στο δεύτερο θεματολογία, θα έχουν με τους δασικούς χάρτες, την ιδιοκτησία και τους δασικούς χάρτες. Θα μιλήσουν κάποιοι πρόσωποι της Κρήτης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αγροτικών Ακινήτων Ελλάδος και ο πρόεδρος των Γεωπών του Συλλόγου Μαγνησίας. Θα γίνουν και κάποιες άλλες ομιλίες. Θα στηρίξουν και κάποιοι εκπρόσωποι
από άλλους συνεταιρισμούς από την Ελλάδα την όλη προσπάθεια. Θέλω να πιστεύω ότι και τα δύο τα θέματα θα περπατήσουν πολύ καλά. Ο κόσμος της Χαλκιδικής γενικά είναι μαχητής και θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά και η κυβέρνηση αυτή πιστεύω ότι τουλάχιστον για το δεύτερο θέμα θα δείξει ευαισθησία και αυτά που λέγανε είτε προεκλογικά είτε πολύ νωρίτερα είτε και η θέληση που δείχνουν, νομίζω έδειξε κάποια θέληση ο κύριος Χατζηδάκης, διότι πέρασε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είναι αρκετά ευνοϊκό. Βέβαια δεν λύνει όλα τα θέματα, αλλά λύνει ένα μεγάλο μέρος των θεμάτων. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι θα τηλεσυνδικήσει καλά για τη Χαλκιδική και όχι μόνο για τη Χαλκιδική. Μακάρι σας, από το στόμα σας και στο θούτα αυτή. Να είστε καλά, κυρία Κασάπη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε για αύριο. Να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ και που προβάλλατε το θέμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.